Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι και εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Εσείς, ας πούμε, η Lamborghini, μοντέλο 2022, και άλλη μπροστά σου είναι Λάντα δεκαετίας 1950, που να βγάζει καπνούς από το ψυγείο, να πηγαίνει με 50 στην Εθνική Οδό και να φεύγουν οι πόρτες, να βρέχει και να μπαίνει, μπάζει νερό το αμάξι. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανένας μαζί σου, να λέμε την αλήθεια. Εσύ είσαι σαν ένα σέντερφορ τύπου Λεβαντόσκι, όταν ήταν στην Μπάργκερ παστέλωνε συνέχεια. Ενώ άλλοι εκφωνητές και ραδιοφωνική παραγωγή, όχι μόνο στο Focus για να μην προσβαλμώ, γενικά σε όλα τα ραδιόφωνα, μοιάζουν με ένα center for σαν του Άρη τον Μπιμπισίδη, που παστέλωνε στη χάση και στη φέξη. Δηλαδή δεν υπάρχει τελευταία διαφορά. Οι άλλοι μοιάζουν με έναν αθλητή που τρέχει στο στίβο μόνος του και βγαίνει δεύτερος. Δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς μαζί σου, εσύ είσαι δίχρονος. Οι άλλοι είναι τετράχρονοι. Focus 103,6. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Σερέτης Γρηγόρης μαζί σας μέχρι τις 3. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη διαφθορά, κόντρα στη διαπλοκή, κόντρα σε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Πείτε, βρείτε μας στα social media, Facebook, Instagram, Twitter, έχουμε και κανάλι στο YouTube, έχουμε και ιστοσελίδα. Έχουμε πλέον και εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας και να ακούτε από εκεί πέρα την αλήθεια. Έχουμε μαζί μας τις καλύτερες μπαταρίες, X-Power Batteries, Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε με το αυτοκίνητο είτε με τη μηχανή, παίρνετε τηλέφωνο
στο 2310-735-722 και έρχεται ο Σώστης, ο Σωτήρας, ο καπελωμένος Σωτήρης και σας σώζει. X-Power Batteries, η λύση για την μπαταρία. Το κατάστημα λειτουργεί και στα ξενοδοχείο σκύλων. Αναδιαστήματα μοιράζει βερίκο, καροδάκινα ή ροδιά. Αν περάσετε από εκεί θα βρείτε και αυτοκόλλητα της εκπομπής. Βοηθάει και σε κληρώσεις μηχανών. Είναι και πάρκινγκ για μηχανές που πολλούνται. Επίσης εκεί πέρα λύνονται ζητήματα της νύχτας. Κέντρο διερχομένων. Θα μπορούσε να γίνει και καφενείο. Να φτιάχνει καφέ και να έχει σουσού. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε δυνατά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, σανοφάγοι, γλυφιτζουράδες εκεί πέρα έξω, αστρολόγοι, ελληναράδες που δεν ξέρετε που πάνε τα τέσσερα και έχετε άποψη για όλα, πρέπει να καταλάβετε ότι ανέβηκε η τιμή του ξύλου. Και δεν ανέβηκε τυχαία, βρε. Βρε βρικόλακες. Ένα τόνο ξύλο για το τζάκι, 235 ευρώ από 130 πέρσι. Και με είπε ο ξυλάς ότι είναι καλή τιμή αυτή τώρα, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και προβλέπεται σύντομα να ξεπεράσει τα 300 ευρώ ο τόνος. Εγώ σας τα λέω, ζούμε μεγάλες στιγμές, έρχεται σκληρός χειμώνας, αλλά δεν ακούτε. Θα ήταν πάρα πολύ καλό από τώρα να κάτσετε στο σαλονάκι σας, στον καναπέ σας και να κοιτάτε λίγο τους τοίχους. Να μπορέσετε από μόνοι σας να κρίνετε και να αποφασίσετε για το πού θα κάνετε την τρύπα για το μπουρί της ξυλόσομπας. Ψαχτείτε, βρείτε πού θα κάνετε την τρύπα για το μπουρί της ξυλόσομπας. Κοιτάξτε τους τοίχους. Εδώ πέρα με κλείσανε ρε πάλι τον ήχο. Με κλείσανε τον ήχο. Ερμέ, τι τα πειράζει τα κουμπάκια. Έλεος, δεν έχω ήχο τόση ώρα. Είπα να ψάξετε στους τοίχους να βρείτε σε ποιο τοίχο θα κάνετε τρύπα για τον μπουρί της ξυλόσομπας. Αλλά εδώ πέρα με πειράζουν. Μην ξαναπειράξετε ρε παιδιά αυτά τα δύο τα κανάλια εδώ. Για ποιο λόγο τα πειράζει, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τα κλείνετε και πρέπει να το προσέχω κάθε φορά. Τι σε ενοχλεί το 7 και το 8 να είναι ανοιχτό, ρε παιδί μου. Ρε Ταλγκά, ποιος τα χαμηλώνει, τα κλείνουνε, δεν τα χρησιμοποιεί κανένας άλλος αυτά τα δύο κανάλια, μόνο εγώ. Σας ενοχλεί στο μηχάνημα εκεί πέρα που είναι γυρισμένα. Ρε Θεέ μου, τώρα εντάξει δεν είναι ο ήχος, γράψτε λίγο άμα είναι εντάξει για να ξέρουμε. Έρε μπελά που βρήκαμε. Πάμε τώρα, πάμε κανονικά. Λοιπόν, ο τόνος 235 ευρώ λοιπόν, από 130 πέρσι. Και πάτε να πάρετε ξύλα και σας λένε θα πάτε στα 300. Κανονίστε την πορεία σας. Κάντε καμιά καβάντζα. Η κερδοσκοπία των ιδιοκτητών θα μας βγάλει από τα σπίτια μας, θα το δείτε. Επίσης θυμάστε που σας έλεγα ότι κάποια προϊόντα θα έχουν ίδια τιμή, αλλά θα λιγοστεύει σαν προϊόν στα γραμμάρια, στα λίτρα, στα κιλά. Ήδη ξεκίνησε, χωρίς καν να το έχετε προσέξει. Προσέξατε ποτέ, και μην μου πείτε ότι είχατε προσέξει, ότι το βούτυρο, η μαργαρίνη στα σούπερ μάρκετ ήταν 250 γραμμάρια όλο αυτό το καιρό. Και κόστιζε όσο κόστιζε.
Ένα, σήμερα μου έστειλαν φωτογραφία ακροατής που η μαργαρίνη είναι 200 γραμμάρια και πιο ακριβή. Δηλαδή και πιο λίγο προϊόν και ανεβασμένη η τιμή. Δηλαδή διπλάσιο κέρδος. Να είστε προσεκτικοί, σας ψηρίζουνε και δεν το καταλαβαίνετε. Έτσι πάει το πράγμα. Ξυπνήστε. Πραγματικά με ρωτάει ο άλλος πρωί-πρωί, σηκώνεται. Έχω περιστατικά πολλά γενικά να ξέρετε. Ακόμα και από γνωστούς φίλους από παλιά, πριν κάνω ραδιόφωνο, οι οποίοι πλέον μπαίνουν, με ακούνε και έχουν και μια άποψη για χύψη πολιτικά. Δέχομαι επιθέσεις ακόμα και από αυτούς. Ο άλλος σήμερα από το πρωί μου έστελνε μηνύματα, προσπαθούσε να μου αποδείξει τη δική του άποψη, ρε, του έλεγα, για μένα δεν ισχύει αυτό. Με ρωτούσε τι θα ψηφίσεις, γιατί δεν μου λες. Φοβάσαι, ντρέπεσαι. Ένα ύφος επιθετικό. Και εγώ πολύ απλά του είπα ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν μπορώ να αποφασίσω τι θα ψηφίσω. Άμα γίνουν οι εκλογές το Μάιο, μπορεί μέχρι τότε να γίνουν 1000 πράγματα και να αλλάξω 10 απόψεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν θα μπορέσω να κρίνω τι θα ψηφίσω και τι δεν θα ψηφίσω. Αυτό το απάντησα. Και όχι, φοβάσαι και δεν λες. Ρε, υποχρεωμένος είμαι να σε πω τι θα κάνω και τι θα κάνω. Σε ρώτησα εγώ τι θα ψηφίσεις και τι θα ψηφίσεις. Πάνε κάνω ότι γουστάρεις, ρίξω ότι γουστάρεις, ρε. Σε είπα εγώ πάνε ψήφισε κάτι συγκεκριμένο. Είσαι παροτρύνω εγώ να στηρίξεις κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Πρωί-πρωί. Κομπλεξικοί άνθρωποι, δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, ρε. Σταματήστε να είστε κακοπροαίρετοι. Εδώ προσπαθούμε να ενώσουμε τον κόσμο. Τι θα ψηφίσεις και τι θα ψηφίσεις. Τι σε νοιάζει, ρε, τι θα κάνω εγώ. Σου είπα μέχρι τελευταία μέρα των εκλογών δεν θα έχω αποφασίσει. Μπορεί αύριο μεθαύριο χύψη να αλλάξουν τα πράγματα, να κάνει γκέλα, να κάνει το ένα, να μας πει διαφορετικά αυτά που μας έλεγε. Αλλάζουν οι καταστάσεις. Θα αποφασίσω δηλαδή ντε και καλά επειδή εσύ θες από τώρα για 6 μήνες. Ένα ανεκδίγητο πράγμα, μια ανεκδίγητη συμπεριφορά. Τι θα ψηφίσει μετά μου έλεγε ο κόσμος και πού να ξέρω εγώ, ρε. Είμαι σίγουρος, του λέω τι θα ψηφίσουν οι καναλάρχες, τι θα ψηφίσουν οι πάροχοι ενέργειας, τι θα ψηφίσουν οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, τι θα ψηφίσουν οι κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, τι θα ψηφίσουν, είμαι σίγουρος, όλοι αυτοί που ζουν μια χρυσή εποχή αυτά τα 3 χρόνια, 3,5 του Μητσοτάκη. Είμαι σίγουρος τι θα ψηφίσουν. Για τους υπόλοιπους τι να ξέρω. Ξέρω πάντως ότι η δεξιά, η κεντροδεξιά έχει χωριστεί σε πάρα πολλά μικρά κόμματα. Γιατί, και όχι μόνο κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, γιατί δίνουν επιδότηση σε όποιο κόμμα πάρει 1,5%, 800 χιλιάρικα και τρέξανε όλοι να γίνουν αρχηγοί. Το ξέρω αυτό. Και ένα θύμα αυτών όλων είσαι κι εσύ. Αυτά του είπα του ανθρώπου. Και στο τέλος άρχισε να επιτίθεται σε προσωπικό επίπεδο. Του εξήγησα ότι δεν χωράνε κακοπροαίρετοι στον κύκλο μου και πήρε να μην πω τι πήρε. Τα κουβαδάκια του και σε άλλη παραλία και δεν πρόκειται να ξανά έχουμε επαφή. Άμα δεν μπορείς να είσαι ευγενικός, να συζητήσεις όμορφα και προσπαθείς να επιβληθείς και επιτίθεσαι σε προσωπικό επίπεδο, θα παίρνεις τον τρίτο το μακρύτερο. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Και τι κάνατε, ρε, για την Ελλάδα? Τι κάνατε για το συμπολίτη σας όλοι εσείς που κελαϊδάτε εκεί πέρα έξω? Καλά είναι τα λόγια, δεν λέω. Καλά είναι να κελαϊδάμε. Τι κάνατε για το συμπολίτη σας? Άντε εμείς τρέξαμε, στηρίξαμε, δημιουργήσαμε και ένα τουρνουά, πήραμε κάποια λεφτά, τα πήγαμε στους υγειονομικούς, να και λίγο το Ίδρυμα Ελπίδα, να και λίγο τα αυτιστικά παιδάκια, να και λίγο από εδώ, να και λίγο από εκεί, να και τα ειδικά σχολεία. Κάνουμε τον αγώνα μας όσο μπορούμε τουλάχιστον να βοηθήσουμε κόσμο. Εσείς βρε παπαγάλοι εκεί πέρα έξω που μόνο να κρίνετε και να βρίζετε και να λασπώνετε τον κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να καταφέρει κάτι. Τι κάνατε για τον Έλληνα πολίτη, για τον συνάνθρωπό σας, για την Ελλάδα, τι κάνατε? Τίποτα. Απλά και λαϊδούσατε και παπαγαλίζατε. Οπότε παπαγάλοι και λοιποί που δεν κάνουν αγώνα και δεν έχουν βοηθήσει κανένα, τα κλαδιά τους στα δέντρα. Εντάξει.
Μόνο να διχάζουνε ξέρουν οι παπαγάλοι. Τίποτα παραπάνω. Να ενώνουνε δεν ξέρουνε. Και εμένα ο σκοπός μου είναι αυτός. Να ενώσω. Είτε αυτό είναι η νεολαία, είτε αυτή είναι η μεγάλη ηλικία, είτε αυτή είναι είτε το κοινό αυτό είναι οι αφυπνισμένοι. Οι αφυπνισμένες συνειδήσεις. Πάλι με λέει δεν ακούγουμε, περίμενε λίγο ρε. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, κάνε ένα τσέκ ρε Γιώργο λίγο να δούμε. Έχουμε ακρίβεια. Έχουμε υποκλοπές. Έχουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Έχουμε ειδικά δικαστήρια. Έχουμε 1002 θέματα που είναι ανοιχτά. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας μιλάνε όλη μέρα για την κηδεία της Ελισάβετ. Ρε δεν μας νοιάζει, εντάξει έφυγε. Πήγε στον άλλο κόσμο, μπράβο τη ζήσαμε, ιστορική. Καλή, κακή, δεν ξέρω τι ήτανε. Έφυγε, με αυτή θα ασχολούμαστε τώρα ένα μήνα. Με αυτή θα ασχολούμαστε. Έλεος, μισή τώρα εντάξει με έχετε μπερδέψει και εσείς. Μισή λέτε ακούγομαι, η άλλη μισή δεν ακούγομαι. Έλεος. Το είπα και θα το ξαναπώ πάρα πολλές φορές και θα το επαναλαμβάνω. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι Έλληνες, γιατί και γι' αυτό είχαμε συζήτηση χθες. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ελληνική υπηκότητα και οι άνθρωποι που σε αυτή τη χώρα δεν έχουν χαρτιά. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε. Υπάρχουν οι Έλληνες που έχουν έναν γονέα ή δύο γονείς Έλληνες και είναι Έλληνες. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν γονείς από κάπου αλλού. Για παράδειγμα, φέρουμε από τη Γερμανία. Έχουν δύο γονείς Γερμανούς και ήρθαν στην Ελλάδα και πήρανε ελληνική υπηκότητα. Στην ουσία είναι Γερμανός ο άλλος με ελληνική υπηκότητα. Το καταλαβαίνουμε. Και είναι και η τρίτη. Ένα χάος. Άνθρωποι που δεν έχουν χαρτιά δηλώνουν ό,τι ηλικία θέλουν και από όπου θέλουν λένε ότι είναι. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτά τα τρία κοινά, να τα πω έτσι, τις διαφορές τους και το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω καλύτερα. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω καλύτερα. Γιατί σας βλέπω μαλώνετε στο διαδίκτυο ποιος είναι Έλληνας, ποιος είναι Νιγηριανός, ποιος είναι Αμερικάνος. Υπάρχει ο Έλληνας που έχει έναν γονέα Έλληνα ή δύο. Ο άλλος που δεν έχει κανένα γονέα Έλληνα και έχει ελληνική υπηκότητα. Και η τρίτη που είναι αυτοί που έρχονται από τα σύνορα, παράνομα, από τις θάλασσες, από παντού, δεν έχουν χαρτιά τίποτα. Δηλώνουν μια ηλικία και από πού είναι. Απλά είναι τα πράγματα. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε, έχετε εσείς το πρόβλημα. Βλέπουμε το Μητσοτάκη, ρε, τον Πρωθυπουργό. Ρε Παναγία μου. Το ρώτησε, λέει ο Λαμπρόπουλος, αυτός ο αστείος ο Χοντρούλης. Το ρώτησε, λέει, και του είπε να πει σε 3 δευτερόλεπτα 3 πριγκίπισες της Disney. Παρά όμως την όλη δυσκολία, απάντησε ο τύπος, τα είπε όντως. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι γιατί δεν πάει σε κανένα debate. Γιατί δεν βγαίνει η Σέντρα με κανέναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Να δούμε λίγο ρε παιδιά, μια ωραία συζήτηση. Να δούμε μια ωραία συζήτηση. Να δούμε τη φάση. Θα πάνε σε κανένα debate, τι θα γίνει. Όπως είπα και χθες, συμφέρει και την Τουρκία και την Ελλάδα, τις κυβερνήσεις τους αρχικά. Αυτό το χάος και αυτή η αντιπαλότητα που δημιουργούν Ερντογάν με Μητσοτάκη. Όπως πολύ σωστά λένε και οι φίλοι ακροατές, αν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ζούσαν στην Τουρκία, Ερντογάν θα ψήφιζαν. Είναι ίδιοι. Νέα Δημοκρατία και Ερντογάν είναι ακριβώς το ίδιο, απλά σε άλλη χώρα. Επίσης είδα μια φωτογραφία που έφτιαξε εκεί μια κυρία. Που γράφει Άδωνης, τα αρχικά του Άδωνη κάθετα, και λέει αξία, το α από το Άδωνης, το δέλτα είναι δύναμη, το ωμέγα είναι οριμότητα ρε παιδιά, όριμος ο Άδωνης,
Το νι τι είναι? Ντομπροσύνη. Το γιώτα ιδεολογία και το σίγμα σταθερότητα. Ρε η ντομπροσύνη. Άντε όλα τα άλλα είναι που είναι ό,τι να είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ούτε όριμος είναι, ούτε δύναμη είναι, ούτε άξιος είναι, ούτε ιδεολογίες έχει, ούτε σταθερότητα. Αλλά από όλα αυτά που τίποτα δεν ισχύει για τον Άδωνη. Ντομπροσύνη. Δεν τράπηκες ρε κυρία μου, ντομπροσύνη, για το μεγαλύτερο κολοτούμπα όλων των εποχών. Μα πολλές φορές με ρωτάνε γιατί θεωρείς ότι έχει, τι πρόβλημα, σαν ψυχολόγος μου λένε τι πρόβλημα θεωρείς ότι έχει ο Άδωνης. Τους λέω είναι ξεκάθαρο ότι από τις πολλές κολοτούμπες κουνιέται ο εγκέφαλος και αρχίζει να είναι δυσλειτουργικός. Από τις κολοτούμπες χάζεψε. Δεν είναι ψυχολογικό. Πέρα το ότι είναι μυθομανής, έτσι, επαγγελματίας μυθομανής. Στην Καλαμάτα έχουμε σε απόγνωση τους γονείς, δραματικές οι ελλείψεις γενικά σε όλη την Ελλάδα σε νοσηλευτικό και ειδικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία. Σε σχολείο για επιληπτικά παιδιά δεν έχουν νοσηλευτή ρε παιδιά. Μόνο στην Ελλάδα αυτά. Μόνο στην Ελλάδα. Χαρείτε, χειροκροτήστε. Φάτε λάσπη που σας πετάνε τα κανάλια. Πιστέψτε σε ό,τι σας λένε οι ιστοσελίδες. Διαβάστε με λίγα λόγια ό,τι ψέμα σας πετάει το διαδίκτυο. Ο άλλος μου λέει, και αυτό το ακούσαμε σήμερα. Καλά λέει, χθες πώς μίλησες λέει έτσι για τον άνθρωπο ο οποίος πήγαινε να αυτοκτονήσει και ας ήταν λέει εκεί που ήταν στο Survivor. Ρε, εγώ δεν είπα ότι θέλω να αυτοκτονήσει, είπα ο άνθρωπος να είναι καλά, να έχει την υγεία του, να έχει την ευλογία του. Εγώ είπα γιατί όλα τα κανάλια ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ενώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικότερα θέματα. Αυτόν θα τον αναλάβει το ψυχιατρίο, θα τον αναλάβει κάποιος ψυχολόγος, μια στήριξη, να μπορέσει να επανέλθει ο άνθρωπος. Φυσιολογικό είναι κάποια στιγμή, άμα δεν αντέχεις πολλά-πολλά και πας να τρελαθείς, να φτάσεις σε ένα ακραίο σημείο. Δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Γιατί ασχολούνται τα κανάλια όλη μέρα με αυτό, ρώτησα εγώ. Δηλαδή κάτι άλλο δεν είχαν να ασχοληθούν. Δεν υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα. Το ότι σε επιληπτικό σχολείο που σου λέω δεν υπάρχει αναισθησιολόγος δεν είναι πιο σημαντικό θέμα από αυτό? Αλλά να, άκου, άκου τι παίζουν τα κανάλια. Άκου, άκου, τώρα να δεις. Άκου, πάρε μια γεύση από την εικόνα της χώρας. Πάρε. Πέρα, να δούμε αν ο πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, πώς περάσατε πρώτη φορά στο... Όχι πρώτη φορά, πρώτη φορά ως πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να διάσταση απόψη. Κάτι διαφορετικό και πολύ ευχαριστώ. Μας κάλεσαν θες και πρέπει να δούμε. Αναφερθήκατε και στην κοινωνία, αναφερθήκατε και στα διάφορα μέτρα. Θα τα πούμε, παιδιά, σε άλλη ευκαιρία τα υπόλοιπα. Ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός αν μαγειρεύει. Είπε ότι δεν έχει σχέση με τη μαγειρική και το περισσότερο που μπορεί να κάνει είναι ένα μπάρμπεκι το οποίο δεν θεωρείται ιδιαίτερη τέχνη. Εάν κάνει δουλειές όπως είπαμε και το μόνο που κάνει είναι αντε να αλλάξει καμιά λάμπα στο σπίτι. Μας μίλησε, είχε αυτή την ευδιάθετη διάθεση, ήταν χαμογελαστός. Θυμίζει τους Αμερικανούς πολιτικούς που κάνουν. Μα το έχει κάνει αυτή την πρώτη στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και Instagrammer. Δεν είναι. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Είναι ωραίο να ξέρουμε ότι ο πρωθυπουργός αλλάζει μια λάμπα, κάνει μπάρμπεκι και λίγο σπάει όλο αυτό το καθοσπρεπισμό. Για να το πούμε σπίτι μας. Όχι, ωραίο να τον βλέπουμε και σε ανθρώπινες στιγμές. Ωραία. Περάσει παρακαλώ. Ο Ταλκάς μας, φίλοι μου, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι το τι τρώει ο πρωθυπουργός, το αν ο πρωθυπουργός αλλάζει λάμπες, το αν έχει Instagram, αν το λειτουργεί, το πού πήγε διακοπές. Ρε, για την Ελλάδα έκανε τίποτα. Τι με νοιάζει εμένα, ξέρει να ψήνει μπριζόλες? Τι με νοιάζει εμένα, ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, ρε? Και στην τελική, γιατί δεν έρχεται στην εκπομπή του Γρηγόρη Σερέτη στο Κόντρα και Σύστημα και λέει ότι εκεί μας κάλεσαν, εκεί πήγαμε. Το προσκαλώ κι εγώ. Εγώ δηλαδή, αν πάρω στο πρωθυπουργικό γραφείο, θα έρθει στην εκπομπή μου ο πρωθυπουργός. Ρε, άσε τώρα τον πρόλογο σου, βρε κούλη. Άσε τον πρόλογο σου, σε όλους τους δικούς σου πηγαίνεις εκεί πέρα. Με έτοιμες, στημένες ερωτήσεις. Ξέρεις ότι δεν θα σε στριμώξουνε. Πας εκεί πέρα που ξέρεις ότι δεν θα σε στριμώξουνε. Όχι, μας κάλεσαν και ήρθαμε. Πήγες εκεί να πεις ότι ψήνεις μπριζόλες, ότι αλλάζεις λάμπες, ότι μαλώνεις με τη μαρέβα για το air-condition. Δεν πήγες εκεί να πεις κάνω αυτό και αυτό για την Ελλάδα, σοβαρότητα. Αλλά να με πεις τώρα σοβαρός πρωθυπουργός,
που βγαίνει με στολή WRC στο ΆΚΑ. Και άσε που άμα έρθει εδώ πέρα είναι και γκαντέμις. Μακριά από μας, να συναντηθούμε κάπου εκεί στην Αθήνα. Άμα θέλει πάω έξω από το σπίτι του, στείνω ραδιόφωνο να κάνουμε εκεί την εκπομπή. Και φεύγω κατευθείαν μετά την εκπομπή στη Μονή την Εσφυγμένου. Να πάρω εκεί ευλογία από το γέροντα το Μεθόδιο. Όλη μέρα στη λειτουργία μέσα να φύγει η κατεμιά. Βόμβες έχουμε του Ράμου στην εξεταστική, ο οποίος δήλωσε ότι τα αρχεία παρακολούθησης Ανδρουλάκη καταστράφηκαν την ημέρα που έκανε την καταγγελία. Γι' αυτά θα μπήκαν ένας φυλακή. Ή θα βγαίνει πάλι ο Καμπουράκης να μας λέει, ο οποίος ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά. Ακούστε τώρα, αφού σας λέω, δημοσιογράφοι και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Καμπουράκης θα βγαίνει να μας λέει, όπως το 2020, εκλογές το Σεπτέμβριο για να βγάλει ο Μητσοτάκης νοκάουτ την πιο αδίστακτη ομάδα που είδε ο τόπος. Άσε μας βρε Καμπουράκη, για μια καρέκλα είσαι. Άκου να σε πω, βουνό, πού είσαι ρε να πούμε. Έχουμε τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, ο οποίος βγήκε και είπε πρωτοφανείς απειλές κατά του Ράμου. Θα τα πούμε μετά και έλα έξω και τέτοια. Τέτοια τα ηλίκια. Και εμείς δέρνουμε νομικά και εμείς στα δικαστήρια και πάει λέγοντας. Βάρα τα παντελόνια σου και έλα έξω. Βάρα τα παντελόνια σου και έλα έξω. Άσε τώρα τους δικαστές και τους δικηγόρους και το ένα και το άλλο. Οι άντρες, τα προβλήματά τους τα λύνουν στα ίσια. Εγώ, εσύ και κανένας άλλος. Εγώ και εσύ, κανένας άλλος, ρε. Έλα, τι θες από μένα. Θες κάτι, εγώ και εσύ. Όχι, θα τρέχουμε στα δικαστήρια, φάμε να κάνω λεφτά και θα τα πούμε μετά και θα τα κάνουμε και θα τα ράνουμε. Ψευτονταΐδες. Επιστρέφω. Έτσι τον είπα, επιστρέφω. Ο άλλος ο Κυριάκος, ο οποίος δέχτηκε πάρα πολύ σκληρές ερωτήσεις για την ενεργειακή κρίση και απάντησε ότι μαλώνει με τη μαρέβα και το air condition. Δεν σχολιάζει κανένας φυσικά το ότι έχουμε μια λειτουργική κατάρρευση του μεγαλύτερου παιδιατρικού νοσοκομείου της χώρας με 3.000 παιδιά κοινών θνητών, τα οποία είναι στη λίστα αναμονής για μια χειρουργική θεραπεία. Δεν σχολιάζει κανένας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι πουθενά πρώτο θέμα. Και αυτό και από μόνο του αποδεικνύει ότι η θέση 108 στη λίστα της ελευθερίας τύπου, αυτή η κατάταξη μας αξίζει με το παραπάνω. Το αποδεικνύει καθημερινά η ελληνική δημοσιογραφία, ότι αυτή η θέση μας αξίζει. Φυσικά αν ισχύουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα από την κατάθεση του Ράμου, αν όντως δηλαδή ο Κοντολέων έδωσε εντολή καταστροφής του φακέλου Ανδρουλάκη στις 29 Ιουλίου που έγινε η καταγγελία, μιλάμε για κακουργήματα, άμα είναι αλήθεια όλα αυτά που λέει. Και άμα υπάρχουν κακουργήματα, θα πρέπει να αρχίσουμε πλέον να μιλάμε και για συλλήψεις. Ή και αυτό θα το περάσουμε έτσι. Ή και αυτό θα το ξεχάσουμε. Για τον Ολυμπιακό, φίλε Γιάννη, τι να σε πω, εντάξει. Μόνο τη Βασίλισσα Ελισάβετ δεν έφερε ο Μαρινάκης. Πώς δεν έκανε μεταγραφή από πρωθυπουργό το Μητσοτάκη εκεί πέρα για μάνατζερ, ένας θεός ξέρει. Ρε εντάξει, τι σας πειράζει, έχουμε πρωθυπουργό, ο οποίος τρώει τσίχλα παράλληλα και περπατάει. Τρώει τσίχλα παράλληλα και περπατάει, τι άλλο θέλετε να κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ σας το είπα και σας το ξαναλέω. Κοιτάξτε καλά τους τοίχους, δείτε που βολεύει να κάνετε μια τρύπα για την ξυλόσομπα, πάρτε κάνα ξύλο καβάτζα ή πάρτε κάνα λισοπρίωνο να κόψετε κάνα κλαδάκι, καμιά βατσινιά εκεί πέρα γύρω στην γειτονιά. Αγριόγορτα βγαίνουνε πολλά. Και καμιά παλέτα άμα βρείτε πεταμένη, σύρτε την μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακούστε που σας λέω. Μουσική
Εν τω μεταξύ, είπαν ότι μαλώνουν με τη μαρέβα για το air condition. Ποιο πληρώνει το air condition, ξέρετε? Εμεί το πληρώνουμε, βρε χαϊβάνια, το air condition του που μαλώνουν. Αναρωτιέμαι γιατί μαλώνουν. Τι μαλώνετε, ρε παιδιά? Άλλο πληρώνει. Και άλλο γαργαλάει. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει χρέη 1.295.000 ευρώ και η μηνιαία δόση που δίνει στις τράπεζες είναι 2.000. Αλλά όλη μέρα καίει το air condition. Κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνει μια κατάσχεση. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια κατάσχεση σε όλους αυτούς που χρωστάνε τόσα πολλά λεφτά. Γιατί δεν τους παίρνουνε, 36 ακίνητα έχει στο όνομά του. Γιατί δεν μπορούν να του πάρουν τα 10 κίνητα οι τράπεζες? Δεν αναρωτηθήκατε? Αλλά έρχεται μια στιγμή που λες, θέλω να πω τόσο πολλά, αλλά έχει νόημα? Έχει τελικά νόημα? Θα τα καταλάβει κανένας ή πάλι θα αρχίσετε τα κόλπα σας? Επίσης αναγνωρίζω στον εαυτό μου ότι πλέον αρχίζω και οριμάζω και το καταλαβαίνω αυτό γιατί. Γιατί διαλέγω το να είμαι ήρεμος, να έχω την ηρεμία μου, από το να προσπαθώ να πείσω τον άλλον ότι έχω δίκιο. Μιλάμε πάντα για πράγματα που ξέρω 100%. Άμα δεν ξέρω κάτι και δεν είμαι σίγουρος για κάτι, δεν έρχομαι σαν την παράθεση. Με τους δημόσιους υπάλληλους που με ακούτε συχνά πυκνά να μαλώνω, είμαι σίγουρος ότι είναι συνένοχοι. Οπότε όχι, δεν θα κάτσω πίσω και θα ανεχτώ αυτά που λένε. Άμα δεν ήξερα, ίσως έκανα και ένα βήμα πίσω. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας στο Viber, στο 6907-483-484 ή στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Σερέτης Γρηγόριος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Φίλτρο λαδιού αλλάξαμε. Το ρουμπινέτο το φτιάξαμε. Λαστιχόφλατζα παραγγείλαμε. Τα μπουζιά είναι έτοιμα. Παραφλού βάλαμε. Μπαταρία X-Power έχουμε. Και το λάδι έτοιμο είναι. Τι μας χώνεσαι, λέει, για το ψάρεμα, ρε καραγκίδα? Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ ξέρεις τι λέω? Λέω να κάτσεις λίγο ήρεμα, γιατί χθες το βράδυ έβλεπα ένα βίντεο με ένα άλογο. Μη θυμηθούμε τώρα τα παλιά. Ας το να πάει στον κόρακα. Όπως πολύ σωστά λέει ένα απόφθεγμα, ήμουνα, λέει, στο σκοτάδι, μα έκανα, λέει, 3 βήματα και βρέθηκα στον παράδεισο. Το πρώτο βήμα ήταν μια καλή σκέψη. Το δεύτερο βήμα ήταν ένας καλός λόγος. Και το τρίτο βήμα μια καλή πράξη. Δεν θέλει πολλά. Αλληλεγγύη θέλει, αλληλοσεβασμό, εκτίμηση. Και εδώ πέρα η οικογένεια του κόντρα στο σύστημα θέλω να είναι ενωμένη και ο ένας για τον άλλον. Μόνο έτσι θα πάμε μαζί ψηλά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανεβούμε και να καταφέρουμε πράγματα. Όπως παλιά, 2 αυγά εσύ, 1 ντομάτα εγώ. Και θα βγει ο χειμώνας. Και θα βγει ο χειμώνας. Επίσης κάτι που δεν αντέχω στο ψάρεμα είναι να μην ξέρει ο άλλος να δένει κόμπους και να δολώνει ή να ξεδολώνει. Έχω πάει με άτομα και άτομα που λέγανε ότι ξέρουν να ψαρεύουν και κατέληξα εγώ να τους στείνω παράμαλα, να τους δολώνω, να τους το πετάω και αυτοί απλά να τραβάνε εκεί το μοχλό και να βγάζουν το ψάρι και να λένε έβγαλα ψάρι. Τι έβγαλες ψάρι, ρε μεγάλε? Στο έστησα, στο πέταξα και στο έδωσα στο χέρι να το κρατήσεις. Εσύ απλά το έβγαλες και όταν το έβγαζε το ξεαγκιστρώνα εγώ από το αγκίστρι. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Μόνο τη δόξα να πάρετε? Με ρωτήσανε πριν 5-6 μέρες, μου λέει, αναρωτιέμαι, λέει, πώς εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους. Τους λέω, δες, για να εμπιστευτώ κάποιον πρέπει να έχουμε περάσει πολλά μαζί. Πρέπει να τον ξέρω πολύ καλά. Δεν γίνεται σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 χρόνια να τον γνωρίσεις τον άλλο. Και πάλι λίγα, λέω.
Για να μπορέσεις να τον εμπιστευτείς πρέπει να έχετε περάσει πράγματα μαζί. Αλλά και πάλι ποτέ δεν θα είσαι σίγουρος για κανέναν. Εγώ προσωπικά έτσι λειτουργώ. Εγώ εμπιστεύομαι μόνο τον εαυτό μου και τη μάνα μου. Κανέναν άλλον. Πάντα να είσαι επιφυλακτικός. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και ποτέ δεν ξέρεις αν πέσει και κασέρι στο τραπέζι το πώς αλλάζει ο άλλος. Όλα αλλάζουνε. Εκτός από τις αξίες μας. Άμα είστε άξιοι άνθρωποι, τίποτα δεν θα αλλάξει.